Επίσης την προϊσταμένη εκπαιδευτικών θεμάτων, την κυρία Βασιλάτου Κωνσταντίνα, τους συναδέλφους και συναδέλφισσες που είναι εδώ. Επίσης, πολλές ευχαριστίες να κάνω στα παιδιά στο Σπύριο Παπαδάτου και στο Χριστόφορο Μικελή της Δημοτικής Ενότητας Άμης και στην Κεδικέ Κεφαλινίας για τη βοήθεια της, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αιγιαλό που και αυτός θα δώσει το παρόν του και θα χορέψει σήμερα, γιατί είναι μια ενότητα ξεχωριστή, ένα σύλλογος που στηρίζει τις προσπάθειες του σχολείου και ιδιαίτερα τις χορευτικές προσπάθειες των παιδιών. Να ευχαριστήσω τους γονείς και κηδεμόνες, εδώ στον Αιγιαλό της Άμης, εδώ στη θάλασσα της Άμης, στο μνημείο για τον άγνωστο ναύτη, να δώσουμε την καλλιτική μας παράσταση, η 8η Παραστασιάδα. Λέει ο Καζαντζάκης ότι ό,τι δεν μπορεί να πει η φωνή, το λέει η κίνηση. Και ο χορός λοιπόν μας ενώνει σε κυκλοτερά βήματα από τον Σαββόπουλος και μας δίνει χαρά. Λοιπόν, προτέρημα δικό μας λοιπόν των Ελλήνων είναι ο κύκλιος χορός. Η Παραστασιάδα λοιπόν που συμμετέχουν σχολεία πέρα από τη Σάμη, η Αγία Θέκλη με το Διευθυντή και τα παιδιά, τους ευχαριστώ γιατί ήρθαν από μακριά και πάντα δίνουν το παρόν τους, το σχολείο του Πόρου και της Κάλας, τα δύο σχολεία αυτά τα οποία πάντα είναι παρόν στις εκδηλώσεις, η Πύλαρος, η αγαπημένη Πύλαρος, το σχολείο του Αγίου Γερασίμου, δεν το ξεχνάμε, το οποίο και αυτό έχει παράδοση, τα παιδιά έχουν παράδοση στο χορό εκεί και πιστεύω να τα χειροκροτήσουμε και να τα χαρούμε. Να δώσω το λόγο όμως στη διευθύντρια του σχολείου της Άμης, το σχολείο που μας φιλοξενεί, που είναι κοντά μας, που συνεργαζόμαστε πάρα πολύ όμορφα, την κυρία παρακαλώ κόμη να έρθει κοντά μου και να πάρει το λόγο. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί γονείς και αγαπητά μας παιδιά, η χορευτική αυτή παράσταση έχει σκοπό να δείξει τη δουλειά των παιδιών που χρόνια τώρα μαθαίνουν την ελληνική, λαογραφική και χορευτική παράδοση του τόπου μας. Ο χορός ενώνει και προσφέρει κέφι, ψυχαγωγία και καλή επικοινωνία. Εφέτος επιλέχθηκε η Σάμη και η πλατεία της για να δώσουμε μία ζωντάνια και να ξεφύγουμε από τα στενά όρια του προαυλίου του σχολείου μας και να χαρούμε μαζί σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους γονείς